Την Πάφρα, έχω ιχθυολόγο στην εκπομπή αυτή τη στιγμή στον αέρα, ο οποίος όμως θα μιλήσει για ένα παραμύθι για τον μαγικό βυθό της θάλασσας. Ο Δημήτρης πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή και το διδακτορικό του. Θύμησέ μου, ρε Δημήτρη, σε παρακαλώ, σε ποιο topic. Καλησπέρα σας. Πες μου το topic σου. Ποιο είναι, η διατριβή, διδακτορικό, τι? Κάνω διδακτορική διατριβή τώρα αυτή τη στιγμή, μια έρευνα στο Νότιο Βοϊκό Κόλπο πάνω στα Μαργαριτοφόρα Όστρακα. Στα Μαργαριτοφόρα Όστρακα, νάτος. Καταλάβατε τώρα τι λέμε. Είχαμε κάνει και πέρσι μια σύνδεση από τη Σκύρο. Έχουμε γυρίσει όλη την Ελλάδα μαζί σου. Μόνο υποβρύχια δεν έχουμε κάνει σύνδεση. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Εν ευθέτω χρόνο. Ε? Σίγουρα. Λοιπόν, πες μου για το Μίμη και το θησαυρό της θάλασσας τώρα. Το νέο μας παιδικό παραμύθι, ο Μίμης και ο Θησαυρός της Θάλασσας, είναι ένα παραμύθι που δραματίζει σε ένα γραφικό παραθαλάσσιο χωριό, όπου ο μικρός Μίμης και οι φίλοι του ανακαλύπτουν τις μαγικές αλλαγές που μπορεί να φέρει μια αλλαγή στο περιβάλλον και να δείξουμε από πολύ μικρή ηλικία πόσο σημαντική είναι η θάλασσα. Βέβαια είναι σημαντική η θάλασσα. Μα φυσικά. Και πόσα δεν γνωρίζουμε επίσης για τη θάλασσα και νομίζουμε ότι την ξέρουμε επειδή κάνουμε μια βουτιά το καλοκαίρι, ότι τα μάθαμε και όλα. Πραγματικά η έμπνευση δηλαδή για αυτό το βιβλίο προέρχεται από την προσωπική μου αγάπη για τη θάλασσα, μια σχέση που ξεκίνησε από τα παιδικά μου χρόνια. Η θάλασσα είναι ένα ανεξέλεκτο σύμβολο ζωής, ελευθερίας και μέσα από αυτό μπορούμε να φέρουμε κοντά τα παιδιά και να τους δείξουμε την αξία του περιβάλλοντος. Στο βιβλίο αυτό, μέσα από τις περιπέτειες και διασκεδαστικές καταστάσεις, τα παιδιά θα γνωρίσουν τη δύναμη των απλών πράξεων καλοσύνης, όπως το κομμάτι της ανακύκλωσης, γιατί το βιβλίο δείχνει μέσα μια περιπέτεια που οργανώνουν μικρά παιδιά να καθαρίσουν μια θάλασσα, που αυτό είναι και πολύ σημαντικό, όλοι να βοηθάμε, κάθε μικρή πράξη μπορεί να βοηθήσει. Και στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν διάφορα παιχνίδια τα οποία τα παιδιά ζωγραφίζουν θαλάσσια ζώα και καταλαβαίνουν πόσο σημαντικό είναι μέσα από αυτό το βιβλίο, και αυτό θέλω να περάσουμε, γιατί δεν είναι μόνο παιδικό βιβλίο αλλά και για τους γονείς που θα διαβάσουν στα παιδιά τους το βιβλίο, να καταλάβουν πόσο σημαντική είναι η θάλασσα και πόσο πρέπει να την προστατέψουμε. Βέβαια. Από εκεί γίνεται η δουλειά και μετά. Μεγαλώνουν ενήλικες που φροντίζουν να μην πετάνε τα μποτσιγαρά τους στην παραλία που αργότερα μπορεί να τα φάει μια χελώνη, η οποία μετά θα γεννήσει μες στη θάλασσα κτλ. Έτσι όπως τα λέτε είναι και η κατάσταση είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Χρειάζεται από όλους μας τη βοήθεια. Όλοι πρέπει να βοηθάμε, όπως εσείς είπατε, μετά από τσίγαρα. Πηγαίνουμε το καλοκαίρι για μπάνιο, μικροί και μεγάλοι, και βλέπουμε ότι στο τέλος, δηλαδή που πέφτει ο ήλιος. Να το πούμε έτσι, αφού παρουσιάσουμε και ένα παιδικό βιβλίο, πέφτει ο ήλιος, η θάλασσα απ' έξω η ακτή να είναι γεμάτη σκουπίδια. Με ένα απλό αεράκι, όλα αυτά θα πάνε στον πάτο της θάλασσας. Είναι πολύ θλιβερό όλο αυτό το θέαμα. Είναι πολύ θλιβερό, όπως επίσης είναι και πάρα πολύ παρήγορο πώς εμφανίζεται ξανά η θαλάσσια πανίδα. Υπάρχει ή όχι? Δεν υπάρχει θαλάσσια πανίδα. Υπάρχει θαλάσσια πανίδα. Έτσι το λέμε. Τέλος πάντων, πώς εμφανίζονται όλα τα έμβια πλάσματα της θάλασσας με το που εξαφανίζονται οι άνθρωποι από τις παραλίες. Όπως ας πούμε μια φώκια της προάλλης στην Χαλκιδική, που έκανε, απολάμβανε το κυνήγι της. Ο μεγαλύτερος εχθρός της θάλασσας είναι ο άνθρωπος. Βέβαια, φυσικά. Αυτά τα ξέρουμε νομίζω. Μέχρι εκεί ξέρουμε ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός, δεν ξέρουμε πώς θα βοηθήσουμε. Ή μάλλον ξέρουμε, αλλά δεν μας πολύ ενδιαφέρει, δεν το έχουμε βάλει σκοπό, δεν. Λέμε, δεν το κάνουμε του χρόνου. Κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, αυτό ποιο βιβλίο είναι που έχεις? Γιατί ξέρω ότι είσαι πολύ γραφότατος. Ναι, αυτό είναι το τρίτο κατά σειρά βιβλίο το οποίο δημοσιεύουμε. Ναι. Το πρώτο μας βιβλίο είναι ο Μαγικός Κόσμος, ο Κόσμος της Θάλασσας. Ένα βιβλίο το οποίο υπάρχει και στα αγγλικά πλέον. Μετά έχουμε το Μαγικό Κόσμο των Υπόκαμπων, το οποίο έλαβε και τη διάκριση, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου. Ναι. Και είναι πλέον στις σχολικές βιβλιοθήκες της Κύπρου για εμπλουτισμό των γνώσεων των παιδιών. Ένα πολύ όμορφο που έχει γίνει, το έχω συγγράψει μαζί με τον κύριο Σάκη Λαζαρίδη, έναν υποβρύχιο φωτογράφο από την Κύπρου. Και το τρίτο μας βιβλίο είναι ο Μίμης και ο Θησαυρός της Θάλασσας. Είναι το νέο μας δηλαδή παιδικό παραμύθι. Αυτό για το οποίο μιλάμε τόση ώρα. Φυσικά. Ναι.